Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από το, από το αεροπλάνο πριν κατεβούμε. Η φύση εκεί είναι πολύ παρθένα όπως είναι. Δεν υπάρχει τίποτα καλλιέργητα. Βεβαίως, να ξέρετε, στο Νότιο Σουδάν κυριεύουν είναι φιλητικές κοινωνίες. Δεν υπάρχει η αίσθηση το έθνος, πατρίδα, πολίτης, πολιτεία. Υπάρχει η φυλή και είσαι μέλος της φυλής. Υπάρχουν δύο βασικές φυλές εκεί, είναι η Ντίνκα και η Νουέιρ. Είναι αυτοί που τώρα είναι μεταξύ τους εμφύλιος πόλεμος από το 2013. Ξεκινήσαν 15 Δεκεμβρίου του 1913, δηλαδή 10 μέρες μετά τη χειροτονία. Ξεκινήσε ο εμφύλιος πόλεμος κάτω. Βεβαίως τώρα ο εμφύλιος πόλεμος είναι εμφύλιος για, ουσιαστικά για το ορυκτό πλούτο και για την εξουσία για να ελεγχθούν ορυκτός πλούτος. Είναι χριστιανοί φυλές αυτοί και υπάρχουν βέβαια και άλλες μικρότερες φυλές οι οποίες εντάσσονται είτε με αυτούς είτε με εκείνους για να ζυγίζει πιο πολύ ζυγαριά. Οι καλύβες και τα σπίτια εκεί. Εδώ πηγαίναμε στο οικόπεδο που ξεκινήσαμε. Έχουμε πάρει ένα οικόπεδο 4 στρεμάτων με όψη στο δρόμο περίπου 200 μέτρα και ξεκινάμε εκεί το αεροποστολικό κέντρο. Είναι ανατολικά η πρωτεύουσα του Νότιου Σουδάν, λέγεται Γιούμπα. Είναι το Middle Equatorium, το μεσαίο τροπικό στην περιοχή. Έτσι χωρίζεται, το Νότιο Σουδάν χωρίζεται σε τρία μέρη. Το μεσαίο τροπικό, το ανατολικό τροπικό και το δυτικό τροπικό. Εκεί στην περιοχή αυτή που λέγεται Μάγκαλα, είναι ανατολικά της Γιούμπας. Μας δώσαν, πήραμε αυτό το οικόπεδο εκεί από την κοινότητα, την τοπική, και είναι περίπου 4 στρέμματα. Και εκεί θα ξεκινήσουμε το Ιεροαποστολικό Κέντρο, η Εκκλησία του Αγίου Μάρκου και ένα μυευτήριο. Και είχαμε πάει εκεί με τους λογοστούς Έλληνες που έχουμε εκεί για να κάνουμε τον αγιασμό για το θεμέλιο λίθο. Πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπετε, είναι ο δρόμος που πηγαίνουμε. Εκεί στο Νότιο Σουδάν δεν περπατάμε ελεύθερα στα χωράφια. Περπατάμε όπου είναι ρόδες των αυτοκινήτων. Γιατί υπάρχει πάντοτε πάντα ο κίνδυνος της νάρκης. Και ακόμα η περιοχή δεν είναι ξεκάθαρη. Είναι ακόμα υπάρχουν πόρτα. Πάμε παρακάτω. Εδώ να κάνουμε τον αγιασμό. Με ό,τι υλικά έχουμε. Δύο αυτό. Είχα πάρει τη λεκάνη μαζί μου. Βρήκαμε μια πρασινάδα. Την πέτρα χαράξαμε πάντοτε στο σταυρό. Και ξεκινήσαμε τον αγιασμό. Για να λιβανίσω την ώρα της τελετής, δεν είχαμε λιβανιστήρι και εγώ έκανα έτσι ένα ψάξιμο γύρω-γύρω να βρω κάτι για να λιβανίσω, μια πέτρα, ένα πλακάκι, κάτι. Το μόνο που μπορούσα να βρω ήταν ένα γεμιστήρα από καλάσνικο. Είναι αυτό το που μπαίνει από κάτω, που έχει τις σφαίρες, που μπαίνει από κάτω. Ήταν σκουριασμένο. Εκεί με τέτοια βρίσκες. Χειροβομβίδες σκουριασμένες, καλάσνικο σκουριασμένο. Ήταν το καλάσνικο εκεί, βρήκα και το γεμιστήρα. Το μόνο που μπορούσα να κάνω, πήρα το γεμιστήρα, έβαλα τα καρβουνάκια παρακάτω. Αυτός είναι ο γεμιστήρας, σκουριασμένο το γεμιστήρας με τις σφαίρες. Έβαλα τα καρβουνάκια εδώ στην άκρη για να το κρατήσω από την άλλη άκρη και λιβανίσαμε εκείνη την ώρα στο, μαζί με τα παιδιά που την ώρα της τελετής. Αλλά σκεφτόμουν να λέω εκεί την ώρα, στην αρχή δεν το, με τα αρχή εκεί που έψελνα τα λόγια και έλεγα τον αγιασμό, σκεφτόμουν αυτός, αυτή η θήκη έβγαζε σφαίρες και σκότωνε ανθρώπους. Για φαντάσου τώρα, με αυτό να λιβανίσουμε για τον αγιασμό, για το θεμέλιο λίθο. Και έλεγα, Θεέ μου, αυτά τα εργαλεία του πολέμου να γίνουν εργαλεία λατρεία στο Θεό. Ήταν πολύ συγκινητικό εκείνη τη στιγμή και μου έγινε χαραγμένη στη μνήμη. Αλλά ήρθαν έτσι όλα τυχαία. Δεν, ψάχναμε ό,τι βρούμε, κουβάδες, κτλ. Εκεί αυτά είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εδώ είναι τα παιδιά μας, εδώ είναι ο Έλληνας, ο Γιωργανίδης, ο Χριστόφος. Είναι ο Αριστοτέλης, ο πρόεδρος της κοινότητας στο ΟΑΟ. Θα πάμε παρακάτω στο ΟΑΟ, να σας δείξω εκεί. Και είναι ο Μαυρομίχαλος, ο Γιώργος Εκκίνης και διάφοροι ντόπιοι. Αλλά είναι δικά μας τα παιδιά, πήγαμε μαζί να ξεκινήσουμε τον αγιασμό. Πάμε παρακάτω. Βεβαίως εκεί, μαζί με το Ιεροαποστολικό Κέντρο, θα ξεκινήσουμε και το μυευτήριο. Γιατί έχει πολλούς θανάτους πάνω στη γέννα. Είτε της μητέρας, του παιδιού και τα δύο πολλές φορές μαζί. Γεννάνε πολύ πρόχειρα και έχουν μεγάλη ευαισθησία στα θέματα κλινική και μυευτήρα. Η γυναίκα μπορεί να κόψουν τον ομφάλιο λόρο με ένα τζάμι σπασμένο, με ένα μαχαίρι σκουριασμένο. Βεβαίως, μην φαντάζεστε, δηλαδή θα δείτε παρακάτω, δεν υπάρχουν ούτε μαχαίρι, ούτε πηγούνια, αυτά θα δείξω παρακάτω. Ό,τι υπάρχει. Και αυτό γίνεται αιτία μολύνσεων για πολλών. Και είναι, έχουν μεγάλη ευαισθησία και θα είναι πολύ μεγάλη προσφορά για την περιοχή εκεί.
αλλά και θα είναι πόλος έλξης και για τον κόσμο να γνωρίσει την Ορθοδοξία μέσα από το Ιεραποστολικό Κέντρο. Είναι απαραίτητη η ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τον άλλο για τον Θεό και αυτός πεθαίνει εκεί την ώρα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι η εκκλησία, αυτή είναι το προφήτη Ηλία. Είναι μέσα στη Ζούβα. Βεβαίως λόγω της πολυετής απουσίας μας από εκεί, από το 83. Λειτουργήσαμε εδώ, ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. 38 χρόνια έχει να λειτουργήσει να μπει η ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού μας σε αυτόν τον ναό. Δεν υπήρχαν άνθρωποι, κανένας κάτω. Ο πόλεμος τους έκανε όλους να φύγουν, όσοι έζησαν. Έτσι είναι, εκεί δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχει άσφαλτος, όλοι οι δρόμοι είναι έτσι. Πάμε παρακάτω. Εδώ ο ναός από μέσα αυτή το αναγκαινήσαν και λίγο το φέραν σε καθολικό ρυθμό. Ναι, εδώ λειτουργήσαμε, τους πήρα τον ναό, δύο φορές το άνοιξα, κοινωνήσαν, πάμε παρακάτω. Βεβαίως κουβάλισα τα πάντα μαζί μου. Δεν υπάρχει τίποτα κάτω. Ούτε εξοπλισμός εκκλησίας, τίποτα. Όλα αυτά έχουν φύγει. Όλα τα κουβάλισα μαζί μου από το βορρά και αυτά τα είχα φροντίσει να τα πάρω από Ελλάδα. Βεβαίως κάτω στο Νότιο Σουδάν, επειδή είναι χριστιανικό κράτος, υπάρχει το κρασί. Το κρασί γιατί είναι Πανάμα, γιατί θεία λειτουργία. Εκεί βρίσκομαι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ Έλληνα στο Νότιο Σουδάν. Βεβαίως εκεί δεν υπάρχουν γυναίκες, είναι όλοι άντρες. Οι γυναίκες του παιδιά τους στην Ελλάδα και είναι αυτοί κάτω, δουλεύουν μόνοι τους κάτω. Δουλεύουν συνταλίκες, μεταφέρουν από τη Μομπάση, από την Κένια, από Ουγκάντα και ανεβαίνουν Νότιο Σουδάν. Διαδρομές απείρου κάλους, τη βγάζουν πέρα. Βεβαίως άντρες από τα λίγα. Εγώ δεν είχα δει, όσο έχω πάει και έχω δει, δεν έχω δει τέτοιοι άντρες. Μιλάμε από την ώρα της ευλογημένης μέχρι το διευχόν, το μάτι του δεν σταμάτησε να κλαίει. Δεν σταμάτησε να κλαίει. Ήταν ιστορικές στιγμές, δεν είναι. Για μας είναι μια επανάληψη ίσως εδώ και πολλές φορές χάνει και πολλές φορές το νόημα. Εκεί ήταν πολύ συγκινητικά, γιατί ήταν μετά από τόσα χρόνια να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Εδώ είναι οι πτήσεις από τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι χαμηλές πτήσεις, στα 50 μέτρα ύψους, που ρίχνουν τρόφιμα στους πρόσφυγες. Που έχουν εκτοπιστεί και δεν μπορεί να φτάσει άνθρωπος εκεί σε αυτές τις περιοχές, επειδή υπάρχουν αντάρτες ενδιάμεσα και ρίχνει με χαμηλές πτήσεις στα Ηνωμένα Έθνη. Πάμε παρακάτω. Είναι, θα δείτε εδώ, ούτε 50 μέτρα, ούτε. Βλέπετε. Και ρίχνει τρόφιμα στους ανθρώπους εκεί. Τα Ηνωμένα Έθνη. Εδώ τα παιδιά κάνουν και σαμπρέλα, βλέπετε, αλλά ξέρετε είναι αυτό από κάτω. Αλλά έχουν είναι. Πανούργια κατά κακούργια, βρίσκουν τρόπο να χαίρονται τη ζωή τους και είναι πανευτυχείς. Είναι οι σακούλες από τα ρύζια, από τα μεγάλα που ρίχνει τα Ηνωμένα Έθνη και τα λοιπά. Τα αδειάζουν βέβαια, είναι άδεια. Φέρνουν τα μπουκάλια από τις κοκακόλες, από το νερό και τα γεμίζουν μέσα, τα ράβουν στο άνοιγμά τους και τα βάζουν και είναι τα σαμπρέλα. Και επιπλέον πάνω στο νερό. Του κάνει στρώμα με τα μπουκάλια που τα μαζεύουν νερό, κοκακόλα, φάντα, ξέρω εγώ, και τα γεμίζουν, κλείνουν τη σακούλα με ραφτικά και παίζουν έτσι. Ήταν χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Τους έβλεπες και χαιρόσουν εσύ. Αυτοί σου δίναν χαρά, δεν τους δίναμε εμείς. Εδώ πήγαμε με τα μεγάλη ευκαιρία, ένα πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, είναι ο Μπαρνάμπα Μαριάλ, είναι υπουργός εξωτερικών του Νότιου Σουδάν. Συναντηθήκαμε μαζί τους και τα λοιπά. Ό,τι θέλετε, ό,τι χρειάζεται, την Ορθόδοξη Εκκλησία και τα λοιπά. Βεβαίως η παρουσία μας εκεί μετράει 100-150 χρόνια περίπου, από τότε που είχαν πάει οι Έλληνες και δημιουργήσαν εκεί. Και δεσμεύτηκε να μας βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Αρχικά βεβαίως πρέπει να κάνουμε την αναγνώριση και τα λοιπά. Βγάλαμε και με τον, είναι ο Γκαράνγκ. Είναι ο αυτός που δημιούργησε τον Νότιο Σουδάν, είναι ο αρχηγός τους που σκοτώθηκε με μια πτήση ελικόπτερο. Εδώ βλέπετε ήταν οι Χριστούγεννες μέρες, έτσι στολίζονται πολύ ψηφίες. Ένα σαν παιδικό σταθμό, αλλά επειδή είναι χριστιανοί και έχουν απεξαρτοποιηθεί από το βορρά που είναι οι Ισλαμιστές και στολίζουν για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο στολισμός για να δείξουν ότι είναι χριστιανοί. Με ό,τι έχουν οι άνθρωποι εκεί. Χαίρονται και με αυτό ζουν. Εδώ στο νεκροταφείο στη Ζούβα πήγαμε, διαβάσαμε ένα τρισάγιο. Βεβαίως, ολόκληρη μέρα μέχρι να φτάσω εκεί.
Για να, όχι το δρόμο, για να πάρω άδειες από 1.200 υπουργεία, επειδή είναι στρατώνας, έχει γίνει εκεί και είναι τα μνήματα εκείνας. Βεβαίως βάλαμε έναν άνθρωπο να κάψει τα χόρτα για να μπορούμε να διακρίνουμε τα μνημεία. Παρετημένη κατάσταση πολλά χρόνια. Θα δείτε παρακάτω. Αυτό είναι το Βόρειο Σουδάν ουσιαστικά. Εδώ είναι το Χαρτούμ, εδώ είναι η πρωτεύουσα του. Και η Νουβία, που είναι το όνομα της Μετρόπολης, είναι η περιοχή από το Χαρτούμ μέχρι το Ασουάν στην Νότια Αίγυπτο. Αυτή η περιοχή λέγεται η Νουβία, η οποία ήταν αρχαία χριστιανική περιοχή από το 500 μετά Χριστό μέχρι το 1400. Και λέγεται αυτή η περιοχή η γη του τόξου. Ήταν εύστοχη τοξοβόλη και δεν μπόρεσαν να μπουν οι Ισλαμιστές, οι Μουσουλμάνοι, να την κατακτήσουν, επειδή ήταν εύστοχη τοξοβόλη. Ρίχναν το τόξο και πετυχαίναν τον άλλο στο μάτι. Και το λένε μέχρι τώρα, είναι γνωστή γη του τόξου. Πάντα, άμα βάλετε γη του τόξου στο ίντερνετ ή ανοίξετε κάποια εγκυκλοπαίδια, είναι η Νουβία. Μπήκαν οι Μουσουλμάνοι σε αυτή την περιοχή με εμπορικές συμφωνίες. Και τότε εξισλαμίστηκε. Αυτό από το 1400 και μετά. Αλλά ξέρουν όλοι οι Νούβοι ότι είναι από χριστιανοί. Είναι χριστιανοί στην καταγωγή τους, στην καταγωγή της πίστεώς τους. Είναι χριστιανοί. Υπάρχει αρχαία, υπάρχει εκκλησίες, ήταν και πάντοτε οι επίσκοποι εκεί της Νουβίας. Πάμε. Αυτό είναι, θα πάμε τώρα στο wow, άνοιξε φάκελο. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για μένα όταν πήγα εκεί. Δεν μπορούσα να φανταστώ, εγώ που πήγα τώρα είναι 150 χρόνια πίσω. Φαντάζομαι όταν πήγαν τότε, αυτοί οι Έλληνες πήγαν από τη Μυτιλήνη, από τη Λίμνο και τραβήξαν εκεί, πόσο τι βρήκαν. Και πήγαν και δημιουργήσαν. Κάναν ελληνική κοινότητα, κάναν εξατάξιο σχολείο, κάναν λέσχη, κάναν εκκλησία του προφήτη Ηλία. Φτιάξαν μια Ελλάδα εκτός Ελλάδος για να ζήσω μέσα της. Και να ζήσει και αυτή μέσα τους. Ήταν πολύ παραδειγματικό αυτό. Πάμε παρακάτω. Ο Δεκίτε, Διονύσιος Λιβανό, Εκεφαλονίας, ετών 31, παλικάρι, απεβίωσε Οκτώβριο 1918 από μαλάρια, από ελονοσία. 100 χρονών νήμα. Είναι οι απόγονοί τους, τα παιδιά τους. Τους προσέχουν τα νήματα του πατεράδου τους. Κοίτα τι γράφει παρακάτω, η Άραβα. Κάνε έτσι ένα ζουμάκι. Ο διαβάτης, αν θεωρείς το μνήμα μου, το μη κλαις, αλλά χαιρέτα μου την άθλια μου μητέρα και πες στην Ελλάδα μου την δοξασμένη χώρα. Πώς το χώμα της Αφρικής με σκέπασε, τη Αφρικής της γης. Θα δεις ένα άλλο Μυτιλινιός, λέει, παλικάρια, εκεί στο άκρο η άλλη της Μυτιλίνης. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να έρθω, γιατί με πρόλαβε το χώμα της Αφρικής. Ήταν πολύ συγκινητικό. Να δεις στο πουθενά και να έχουν φύγει από την Ελλάδα πληγωμένοι, φτωχοί και πάνε εκεί και με αυτό ζούσαν. Είναι άντρας που υποκλεινώσουμε σε αυτούς. Πάμε παρακάτω. Τα παιδάκια. Χαρά Θεού, είναι το παιχνιδάκι. Είναι από κονσέρβες, φτιάχναν το. Κάνει ένα ζουμάκι. Εδώ είναι ο προφήτης Ηλίας. Εδώ είναι ο προφήτης Ηλίας που είναι μέσα στην κοινότητα. Αυτή η καμπάνα γεμάτη αράχνη. 32 χρόνια έχει να χτυπήσει. Γεμάτη αράχνη, όλοι. Πάμε παρακάτω και φαίνεται πιο έντονο. Εδώ είναι το παιδάκι, είναι από Έλληνες. Είναι. Παππούδες Έλληνες, παιδάκια αυτό. Ναι. Αυτοί είναι Αβυσσινέζοι, είχαν έρθει και φέραν τα παιδιά τους να τους τα σταυρώσουν. Κρατάνε αυτό που πήγαν τα παιδιά στο Χριστό να τους σταυρώσει τα παιδιά τους. Κρατάνε όλες αυτές για να με φυλάνε το χέρι, γονατίζαν στο πάτωμα και έλεγα εγώ ποιος είμαι εγώ. Χριστιανοί, Αβυσσινέζοι είναι, κόφτες. Ορθόδοξοι. Είναι Αιθίωπες, Αβυσσινία. Τους λέμε Αβυσσινέζοι εμείς, αλλά είναι Αιθίωπες. Αυτός είναι από την Τίνκα. Εγώ με το καλυμάφι και με προσπερνάει, είναι ράφτη. Η
βγήκα στο δρόμο σου εκεί περπατήσαμε. Και ένα ράφτη είναι. Και είναι η Ντίνκα η φίλη, αυτοί είναι πολύ ψηλοί και πολύ μαχητές. Είναι αυτοί που φτάσαν την ανεξαρτησία των Νότιων Σουδάν. Αυτό είναι η Μητρόπολη. Αυτό είναι το σαλόνι μου. Εδώ ήταν. Τώρα συγγνώμη, θα σας δείξω κάποια φωτογραφία παρακάτω, αλλά θα την αντέξετε. Αλλά πρέπει να καταλάβετε που βρισκόμαστε. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η τουαλέτα. Αυτό είναι το ταβάνι της τουαλέτας. Περίμενα να πάει μέρα μεσημέρι, να ζεσταθεί το νερό λιγάκι για να μπορώ να το βάζω πάνω. Τα αυτοκινητάκια, το παιχνίδι της. Εδώ πιο πάνω, έτσι. Να το βλέπετε. Αυτό δεν μένουμε το σκηνή. Ο μεγαλύτερος έχει σαγιονάρα. Ο μικρός όταν θα μεγαλώσει θα έχει σαγιονάρα. Ναι. Και αυτό είναι το παιχνίδι. Η περιοχή μας κάτω, το Σουδάν, γι' αυτό λέγεται Σουδάν. Σουδάν, Aswad, είναι το μαύρο. Γι' αυτό λέγεται η γη του μαύρου του Σουδάν. Έτσι μεταφράζεται στα ελληνικά. Η γη του μαύρου. Βλέπετε, είναι πολύ έντονο το χρώμα. Είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι οι κυρίες εκεί, μαζευτήκαν οι γειτόνισσες και βγάλαν φωτογραφία. Βέβαια, καθίσαμε, θα δείτε παρακάτω. Εδώ καθίσαμε, πήγαμε τσάι. Εδώ είναι το σπίτι που έμενα, είναι η Ιερά Μητρόπολη, Νοβίας. Αυτό είναι το δωμάτιό μου, είναι η ντουλάπα, ο αναμνηστήρας. Εδώ είναι ο καθρέφτης, τα ράφια, εδώ είναι, αυτή είναι η είσοδος. Αυτό είναι το ταβάνι. Έκανα το πιο ωραίο ύπνο εκεί. Δεν το είχα κάνει ποτέ. Ναι. Τα παιδάκια εδώ τους έχει ετοιμάσει η μαμά τους για να πάνε στην εκκλησία. Τους έχει λούσει, έχει βάλει και τα μπουκλάκια στο κεφάλι. Ναι, και ήταν ετοιμασμένα, λουσμένα, καθαρά, να πάνε στην εκκλησία για να κοινωνήσουν. Και γυναίκες, σουμούγκο, ό,τι καλύτερο είχα. Πάλανε οι άνθρωποι, το κοστούμι εδώ, την καλύτερη φορεσιά. Ξεπόλυτη στην εκκλησία. Άμα γυρίζει πίσω λίγο. Ξυπόλυτη στην εκκλησία. Συνήθως οικονομούν τη σαγιονάρα για δρόμους που δεν είναι καλά. Όταν είσαι σε πλακάκι ή σε χαλί, εξοικονομούν τη σαγιονάρα να μην χαλάσει ή να κρατάει πιο πολύ. Είναι και πολύ σοφό. Βιλίας, εξίσου. Εδώ μέσα στη λειτουργία διάφορες φωτογραφίες. Εντάξει. Τους έκανε το κήρυγμα, μιλάνε, τους είπα πώς να κάνω το σημείο του Σταυρού, τα λοιπά. Συμβαζόμαστε αυτή είναι Ορθόδοξη. Αυτή είναι η Ορθόδοξη δική μας. Ελληνόρθο. Ρούμ Ορθόδοξη. Τους διάβαζα συγχωρητική ευχή όλοι, κοινωνήσανε. Ναι. Χαρούμενοι που βαπτίστηκαν τα παιδιά τους, μπορείτε να φανταστείτε. Δες τη χαρά της Λίζας εδώ, πόσο χαρούμενη. Ήταν πολύ χαρούμενοι όλοι, και τα αμπηλία πίσω, οι έλογοι. Ήταν όλοι, ήταν μια πηγή χαρά, όλοι είπαν, η λειτουργία, η βάπτιση των παιδιών. Πήραν μια τόνωση ψυχική μέσα από την Εκκλησία. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτή είναι πολύ όμορφη τώρα, μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι όπως είναι όλοι. Τα βλέπεις, αυτή είναι πολύ ωραία φιγούρα. Είναι αυτοί οι Νότιοι Σουδανοί, όπως είναι, αυτή είναι η φορεσιά τους, είναι πολύ τα παιδιά, το χώμα, το νερό. Να εύχεστε, να με θυμάστε στις προσευχές σας, είμαι μόνος μου κάτω, ούτε ιερείς, ούτε συνεργάτες, ούτε τίποτα. Πρέπει να δημιουργήσω τις βάσεις, τα κτίρια, τις υποδοχές να μπορούμε να έρχεστε, όποιος από εσάς μπορεί, να προσφέρετε κάποιο χρονικό διάστημα, να υπάρχει υποδομή για οτιδήποτε μελλοντικό να γίνει και να υπηρετήσουμε αυτόν τον πληθυσμό, αυτούς τους ανθρώπους που είναι κάτω και υποφέρουν τόσο πολύ. Είναι χρέος σε εμάς σαν άνθρωποι να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσο αδικημένοι από την τύχη τους, από τις καταστάσεις, από τη φύση στην οποία ζουν,
Και αυτό αποδεικνύει αν είμαστε πραγματικά άνθρωποι και βγαίνουμε από τα όρια του εαυτού μας, του μικρού εαυτούς μας, και γινόμαστε οικουμενικοί άνθρωποι, με αλφα κεφαλαίο. Και πάλι σας ευχαριστώ, χαίρομαι πάρα πολύ και σας εύχομαι καλό να περάσουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή και καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.